Κυρία Πρωθυπουργέ. Κυρίες και κύριοι, να πω στο τέλος αυτής της συζήτησης ότι αυτοί οι οποίοι χωρίς λόγο προσβάλλουν τη Λετωνική Προεδρία ασφάλουν, διότι ήταν εξαιρετική η δουλειά της Λετωνικής Προεδρίας. Γι' αυτό και αντιπαρατίθεμαι σε αυτές τις αβάσιμες, άδικες και αδικαιολόγητες κατηγορίες και επικρίσεις. Και για να επανέλθω στο ζήτημα που μας απασχολεί σήμερα, ή την Ελλάδα, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη βούληση να κάνει πάντα το δυνατό για την επίτευξη συμφωνίας. Και να πω ότι η Ευρώπη δεν αποτελείται από μία μόνο δημοκρατία, αλλά από 19 δημοκρατίες και θα πρέπει σίγουρα να προσπίσουμε τα συμφέροντα της Ευρωζώνης στο σύνολό της, καθώς επίσης και να σεβαστούμε και τις επιλογές και τη βούληση και των 18 άλλων δημοκρατιών. Γιατί μία δημοκρατία δεν αξίζει περισσότερο από τις άλλες δημοκρατίες. Ένας πολίτης είναι παντού το ίδιο. Ένας πολίτης. Σταματήστε επίσης τη φλιαρία αυτή που μου λέτε συνεχώς ότι κοιτάζω το τηλέφωνό μου. Διότι έχω ανταλλαγή μηνυμάτων με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Texting, όπως το λέμε στα γαλλοαγγλικά. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε δυνατότητα να το κάνετε. Κάνω τη δουλειά μου. Σταματήστε λοιπόν να φλιαρείτε ανοήτως. Επίσης, το να δίνουμε την ιδέα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την Ευρώπη ότι είμαστε εδώ σε μια λέσχη χρυσή και ότι δεν βλέπουμε πώς ζουν πραγματικά οι πολίτες, ότι είμαστε σε ένα ξελεφάντινο πύργο. Αυτό είναι στοιχειώδης λαϊκισμός, είναι μια ανθυγιεινή πρακτική και ρητορική. Εγώ κάθε εβδομάδα έχω επαφές με τους Έλληνες πολίτες και δεν μιλώ μόνο για την κυβέρνηση ή του τάλα πολιτικά κόμματα. Μιλώ για Έλληνες πολίτες με τους οποίους έχω επαφές και πρέπει να σας πω ότι είμαι μεταξύ αυτών που ασχολήθηκαν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των Ελλήνων πολιτών. Μην δίνετε λοιπόν την εντύπωση ότι είμαστε μακριά από τους Έλληνες πολίτες ή από τους άλλους πολίτες. Και για να ασχοληθώ ακριβώς με την καθημερινή πραγματικότητα των Ελλήνων πολιτών, να σας πω ότι δεν ξεχνώ και την καθημερινότητα των άλλων χωρών. Ανεργία υπάρχει παντού στην Ευρώπη. Φτώχεια υπάρχει παντού στην Ευρώπη. Η κατώτατη κοινωνική μισθή και η κατώτατη ελάχιστη μισθή είναι σε κάποιες χώρες μικρότερη από το κατώτατο μισθό στην Ελλάδα. Υπάρχουν επίσης συνθήκες διαβίωσης σε χώρες που είναι χειρότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Πρέπει να βλέπουμε λοιπόν συνολικά την πραγματικότητα και να μην πέφτουμε στην παγίδα της δημαγωγίας και του λαϊκισμού. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πραγματικά πολλοί εξ αυτών ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και άλλους πολίτες, γιατί είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Να μην ξεχνάμε την Ελλάδα, αλλά να μην ξεχνάμε και την υπόλοιπη Ευρώπη.